Εκεί θα μαντήσουμε την κομμάτια. Για να επικρίσουμε τον δάσκαλο. Πουα! Πάει ένα καλό. Ελάει. Γιατί καθόμαστε έτσι το... Για να κάνουμε δηλώσεις, θα κάνουμε μετά. Και αν είμαστε δηλώσεις κεντρωμένοι, σε σειρά. Πάρα πολύ ωραία. Και πώς καθόμαστε πηγωμένα. Ίσιο το σώμα. Μάλιστα. Κοιτάμε ευθεία μπροστά. Μάλιστα. Και με βάση την κατάταξη που βρισκόμαστε στο επίπεδο. Α, τις λίδες έτσι. Και εσύ που κάθεσαι λοιπόν ενάμεσα σε αυτά τα κομμάτια με αυτό που είπες, δηλαδή, σύμφωνα με αυτό που είπες. Είμαι θεωρώ κοντά στο χάρι, οπότε δεν έχει τόσο μεγάλη σημασία αυτή. Δηλαδή, εγώ θα πάρω μια άσκηση που θα κάνει μαζί με το χάρι. Δεν έχω πρόβλημα, απλώς το συζητάμε. Ο Μιχάλης δηλαδή θα κάνει το δικό του level μόνος, το καταλαβαίνεις. Δηλαδή θα έρθει ο Πέτρος και θα του κάνει δικό μάθημα, καταλαβαίνεις, τι λέω. Όχι, το λέω κι εγώ. Α, δεν το δείχνεις. Είπαμε, είναι σε ζώνη αυτοπεποίθησης. Ναι. Αν κάτι ξέρει καλύτερα, οφείλει να το δείξει. Εντάξει. Ωραία. Σήμερα παρόλα αυτά θα κάνουμε το βασικά. Οπότε με τον κύριο Θεοδωρή θα υπάρχει ένα σπίτι. Εσύ με τον Μιχάλη και θα βοηθήσω εγώ τον Μιχάλη. Εντάξει. Πάμε! Άμα θέλει να κάνει κάτι άλλο, κάνει κάτι άλλο. Μεγάλο παιδί είσαι. Εσύ τώρα μπορεί να θέλει να δουλέψει με το χάμερ σου, ας πούμε, γιατί το χάμερ το δουλεύει μόνο από τα πλάγια. Εγώ σκέφτομαι μήπως άνθρωπο το δουλέψω και από πάνω στα κάτω. Μπορεί να κάνω δύο, καταλαβές. Το θέμα είναι να γίνουμε δάσκαλοι του εαυτού μας και η πρόοδος έτσι θα είναι τάχιστα. Πάμε κύριε, ξεκινάμε. Χέρι,
Ωραία. Ελάτε με σπίδες. Και τώρα αυτός που κάνει την ασπίδα θα πει στον μαθητή του τι είδε σε εκείνον. Τι μπορεί να κερδίσει ο μαθητής του. Τι ήταν καλά ο μαθητής του για να το ξανακάνει. Παρακαλώ. Είχε πάρα πολύ μεγάλο βάρος στο χτύπημα, όχι τόσο ταχύτητα, όσο μεγάλο βάρος. Αυτό. Και δημιούργησαν στα κύρια, στα θύρια. Τι θα του έλεγε να διορθώσει. Θέλουν και ένας παράλληλα. Του είχα πει εξ αρχής να μην βαράει πολύ, με πολύ μεγάλη φόρα. Του το είχα πει και δεν βάραγε, αλλιώς θα είχα πιο πολύ. Για να σε προστατεύσεις. Ναι, εννοείται. Ωραία. Ένα σημαντικό κομμάτι είναι να προστατεύσουν τον εαυτό μας. Το προστασία και αυτό άμυνα κάνουν. Πολύ ωραία. Αν πονάς, μπορεί να πας με κάποιον πιο ελαφρύ. Δεν είναι πιο ελαφρύ. Α, το χάρη, αλήθεια. Πολύ. Μ' αρέσει ο τρόπος που σκέφτεσαι. Δηλαδή σε κοιτάς και λες πού, όπου, λέει, λες μου, έλεγε. Γαμώ. Συγγνώμη, συγγνώμη, εντάξει. Τι συγγνώμη. Έλα, μόνο. Μια συγκανέση. Κοντορή από εδώ. Τι θα έλεγε τον Μιχαλή. Ότι μου άρεσε γιατί είχε ροή, έπαιρνε ανάσες. Εγώ στη θέση του θα έκοβα λίγο ταχύτητα. Αυτό. Γιατί να κόψει. Γιατί νιώθω ότι το έκανε λίγο μηχανικά μετά από κάποια φάση. Ναι. Και πού είναι το κακό στο μηχανικό. Ότι δεν γίνεται με συνείδηση. Εντάξει, αλλά τώρα δεν ξέρω πώς συνείδηση έχω όταν είμαι σε εμβρασμό και γίνεται κακομοίρα σπάνω γύρω μου. Καταλαβαίνεις τι λέω. Δηλαδή το να δουλέψει και να δουλεύει μηχανικά μπορεί να σκέφτεται είναι μάλλον αυτό που θέλουμε. Δεν ξέρω. Ίσως όμως εννοούσε ότι μπήκε σε τέμπο το ρολόι του. Ναι, εσύ τι κατάλαβες από αυτό. Αυτό είναι η επόμενη ερώτηση. Τι κατάλαβες εσύ. Για σένα τώρα, μόνος μίλησε. Ναι, συμφωνήσω περισσότερο συνείδηση, όχι τέμπο. Δηλαδή το τέμπο, ok, αν και νομίζω σε αυτή τη συγκεκριμένη άσκηση χρησιμοποιούμε το τέμπο. Γιατί έχουμε να κάνουμε συγκεκριμένο. Υπάρχει συγκεκριμένη παράδοση. Όχι, όχι. Λοιπόν. Εσύ με τον... Πάντα, κύριε Ιόνι, τι έχουμε να πούμε. Εγώ το μόνο που μου κάνει εντύπωση είναι ότι το τύπο μας σε σχέση με τις προηγούμενες φορές ήταν βαρύ και όχι διαπεραστικό. Σαν ροή ήταν καλό, σε κάθε τύπημα εγώ πήγαινα άθελα, χωρίς να το επιδείξω. Ωραία, ναι. Ήταν βαρύ αυτό που θα έπρεπε, αλλά ήταν διαπεραστικό. Εγώ το νιώθα μόνο τόσο σημείο. Συνήθως το νιώθω σώ... Εντάξει, πήγαινε και κάθε μέρα γυμναστήριο στις διακοπές. Έλα, Στέφο, εντάξει. Δηλαδή το feedback είναι καλό, αυτό καταλαβαίνω. Τώρα το υπόλοιπο δεν θα. Αλλά σε πολλέ εσύ να μου πει εσύ. Πάμε. Χτύπημα, ναι, συνδυασμό. Ωραία. Χωρίς να σε σπρώχνει, να σε θύμισε. Μάλιστα. Και το σπρώξε μετά με το άλλο χέρι. Και τι έμαθε η δράση, τι πήρε από αυτό. Με το άλλο χέρι πρέπει να γίνει. Πρέπει τι. Σε σπρώχνει ή δεν σε σπρώχνει. Με σπρώχνει με το χέρι. Δεν σε σπρώχνει, είναι πίεση σαν ισορροπία. Κάτι τον χαλάει. Θα το πρέπει να το βρει. Καταλαβες. Θα πρέπει να βρει τι είναι αυτό που ο Χάρης, γιατί έχει εμπειρία, δεν είναι χθεσινό, τι το χάλασε. Για πες. Βασικά δεν μπορούσα να το σπρώξω. Δηλαδή κάποια στιγμή έβαλα δύο χέρια. Εντάξει. Αυτό. Ωραία. Θα βρει τον τρόπο να σπρώξει έναν άνθρωπο που είναι στα κοιλά του Χάρη. Ενώ μπορώ να βάζω και δύο, γιατί βασικά δεν γίνεται ένα. Ποιο είναι ο στόχο τη άσκηση. Να το σπρώξω. Να φτάσει εκεί και να γυρίσει. Ωραία. Πιστεύω ότι δεν έχει βάθει στο σπρώξο. Εγώ κάτι τέτοιο νομίζω, αλλά θα τον αφήσουμε να το βρει. Θα τον βρει μόνο του. Μια φάνη. Ωραίος, αλλά όταν σε δυσκόλεψε έγινε. Ναι, ναι, ναι. Αυτό είναι. Όταν έβαζα φρένο, εκεί ναι. Ζωντάνευες και μεταρακολούσες. Ναι. Στην αρχή με χάιδευες λίγο. Περίμενες ότι θα πάω μπροστά. Αλλά το ξύπνησε από μέσα στην αντίσταση. Θες λίγο κόντρα εκεί. Τι, δηλαδή για πες τι είναι αυτό τώρα που λέει ο Μιχάλης. Ότι ρε παιδί μου,
Εγώ δεν έχω ούτε τεχνική. Τι καταλαβαίνεις από αυτό τώρα, σου είπα τους μαθητές. Ότι πρέπει να γίνει η κίνηση, πρέπει να γίνει με ψηφισμό. Τέλος, αλλιώς δεν μπορώ να το κουνήσω. Αυτό ξέρω εγώ. Οκ. Είπε και κάτι ακόμα. Εγώ πιάνω και κάτι ακόμα, αλλά. Ναι. Ότι όταν μου βάζει πόντα. Δεν θέλω πότε να πάρει μπρο, αυτό κατάλαβα εγώ. Ναι, γιατί αλλιώς. Πάει πίσω. Εδώ όμως λέμε ότι το 0% πρέπει να γίνει σε ΔΕΤΕ. Περιμένω να μου κάνει κοντρά για να σε κατεβάσω εγώ, να σε αποκλιμακώσω. Καταλαβαίνεις, δεν περιμένω να έρθει να με σπρώξει για να σε αποκλιμακώσω. Έχω το σχέδιό μου. Τι λες. Ναι, ναι. Συνδυάζεται αυτό κακό. Ωραία. 100% εσύ και από ό,τι θέλει ο άλλος κάνει. Το αριστερό ήταν πιο ασύγχρονο. Εντάξει. Άρα θέλει πιο κάπου να πάρει τέτοιο. Το πρώτο ήταν. Ήμουν συνέχεια μύτη, δεν προλάβαινε να κάτσω. Και, άρα έφευγα και ανοίγουν να δεν το χτύπημα. Αλλά στο αριστερό προλάβαινα. Οπότε έχει μια ασυγχρονικότητα. Θα το βρει. Αμέ! Πάμε. Πάμε. Από τη στιγμή. Έχω να πω πράγματα, αλλά βασικά. Ένα, γιατί με πήγαινε μπροστά, δηλαδή. Δεν θα έδινε τόσο κάτι. Τι πειράζει. Μπορεί να είναι πολύ καλό, όντως. Έχω να πω πράγματα, αλλά εφόσον λειτουργήσε, τι να πω. Να το πεις για να το πάμε καλύτερα. Τι εννοείς. Νιώθω ότι από τους πέφτει πάνω μου. Δεν είναι πρόβλημα και πάμε. Αλλά πετυχαίνει. Δηλαδή. Πέφτει με το βάρο. Ναι. Γιατί πώς αλλιώς μπορείς να πέσεις. Δηλαδή πέφτει πάνω σου αντί να σου κάνει αγκούρα και να κάνει τη βάση. Α, δηλαδή κάνει έτσι και δεν βάζει πόδι. Ναι, και επειδή ο μάνας είναι μέσα του κιλά, δεν πάει μπροστά. Κατάλαβες, εσύ μπορεί να δεν μπορούμε να μην τα βάλουμε. Έλα, εσύ παρακολουθείς. Παρακαλώ, κύριε, από εδώ. Καλό είναι. Αλλά τι θα πει, Μιχαλή, εδώ. Εγώ έκανα. Ο Θοδόρης θα μου διαγώσουμε. Εγώ πάρα. Έκανε, δηλαδή, τουλάχιστον για τα δικά μου μάτια, έκανε πολύ σωστές κινήσεις, δηλαδή έκανε τον ψηφισμό. Συγκρόνισε το χέρι του. Για μάτια, εγώ πίσω ότι είχα και κουκουκουκουκου. Ναι, ναι. Η αίσθηση είναι. Η αίσθηση είναι ότι, όπως και ο Μιχάλης, όταν έβαζα λίγο κόντρα, δυνάμωνε ο Μιχάλης. Δυνάμωνε και με πήγαινε, δηλαδή, ούτως ή άλλως με πήγαινε, αλλά όταν έβαζα κόντρα... Τις ομοιότητες, δηλαδή, στην ψυχολογικό κίνητρο του Μιχάλη με το δικό σου. Πάρα πολύ ενδιαφέρον. Δεν ξέρω, πάντως παρατήρησα ότι παρατηρούσε και τα πόδια του, τα οποία έκαναν πολύ καλή δουλειά, δηλαδή αυτό το έτσι ήταν πολύ συγχρονισμένο. Α, πώς κάνει το ΕΚΙ όταν τρέχει ένας ποδοσφαιριστής. Το ΕΚΙ ενός ποδοσφαιριστής όταν πάνω στην τρέλα του και στην ένταση εννοώ. Πού, σε τι επίπεδο φτάνει. Σε μείον, δεν τόσο άλλο είναι μείον. Το ΕΚΙ. Σαν του σκύλου. Και εμείς γινόμαστε στον πίθηκο. Θα κάνουμε τον πίνακα κάποια στιγμή και εμείς ξανά. Αλλά το ΕΚΙ δεν έχει η ΑΕΚΙΟ λίνο μαθηματική εξίσωση. Οι 5 και 5 κάνουν 10. Είναι τι. Επιβίωση. Εντάξει. Οπότε όσο επιβιώνουμε σε αυτό το κομμάτι. Εντάξει. Αγωνιές, πάμε. Είσαι έτσι, έτσι και έτσι. Και αυτό πρέπει να ακουστεί. Να αναγνωρίσεις τι έχεις κάνει και πόσο αξίζεις και πόσο δεν μπορεί κανένα να σου κάνει κακό.
διαβαμβάνεσαι. Με ταρακούνησε δηλαδή, εγώ τον θυμάμαι αλλιώς. Και να χαμόγελε ο Μάνος, καθοποίησης. Εγώ θα τον κοιτάω και στα μάτια. Θα ξεκίναγα να τον κοιτάω και στα μάτια. Εντάξει, γιατί είσαι πολύ καλός, είδες και τα λάβω. Εντάξει, όχι, τα χτύπηματα φύγανε, δεν ήταν το πιο γρήγορο χτύπημα, αλλά ήταν βαρύ χτύπημα. Και αυτό λειτουργικό, και το γρήγορο όμως έχει και αυτό τη διάρκεια. Πάμε! Το αριστερό που είναι και ο χαλαρός μου με βάρεσε και έφευγα να μου φύγει το πλευρό δηλαδή. Πολύ βαριά αυτή η ομάδα. Εσύ τι χάρη όμως, τι έμαθες για εσένα δηλαδή. Τι έμαθα για μένα. Ναι. Πρέπει να κρατάω κάποια πράγματα όπως πρέπει. Δηλαδή το χέρι δεν μπορεί να είναι έτσι, είτε έτσι, είτε έτσι όταν πέφτει από εκεί. Πρέπει να είναι έτσι. Για να μην πονάει. Και να είσαι προστασία σου. Είδα στο προστασία μου. Ε? Δεν θα πονέσει, άμα είναι έτσι. Δεν θα πονέσει, να κάνω την άσκηση όσο πιο πολύ μπορεί να μπορέσει. Ωραία. Άρα όταν κουράζεσαι, ρίχτω. Θέλουμε να έχουμε και την τετάρτη. Ναι. Εγώ αυτό που κατάλαβα ήταν πάλι ότι μόλις έβαλα ζόρι και το σπρώξιμο ήταν πιο βίαιο και το χτύπημα ήταν πιο βίαιο. Αλλά όταν ήταν πιο βίαιο ήταν πραγματικά αυτό που έπρεπε για να κάνω το βήμα μπροστά. Για να κάνω, ναι, να υποχωρήσω. Ωραία. Έχεις να πεις κάτι? Έχω να πω ότι παρατήρησα ότι επηρεάζομαι από τις υπόλοιπες όταν το τρέχει πιο γρήγορα και βιάζομαι κι εγώ. Ω, μάλιστα. Δηλαδή τρέχω. Δεν είναι ότι το κάνω ωραία. Είμαι λίγο στο κυνήγιο. Ωραία. Τα χτυπήματα μπορεί να μην ήταν τόσο βαριά, αλλά ήταν διαφορετικά. Αυτό θεωρώ ότι πιο πολύ σημασία. Ωραία. Τώρα είσαι στους αγώνες, είσαι εσύ. Έχει κάνει τρία ράλι, φίλε. Αυτό είναι. Είμαστε το ράλι. Ωραία. Ξεκινάμε εμείς οι δύο χάρη. Με το που περάσουμε τα μισά της τάξης, θα ξεκινήσετε κι εσείς. Εντάξει. Πόσο καλά. Συγγνώμη, ξανά αυτό. Εσύ αφού ξεκινάς. Λίγο διαγώνια. Α, λίγο. Δεν είσαι, ξέρεις κανένα. Λίγο διαγώνια, στα πολλά λέγια. Λοιπόν, έχουμε ένα συμμαχτή ο οποίος δεν γνωρίζει να κατέβει τα σπίδα. Τι θα του δείξουμε? Τώρα θα σπίδα. Για να πάμε στον θέλη. Λυγίζουμε λίγο, κάνουμε μία γωνία την άλλη γωνία και βάλουμε τους μυρούς και στους κυριάκους εδώ. Τα κουκούδια μας είναι πίσω μακριά. Εντάξει. Και στην κορδιά. Λίγο τέτοιο. Να προσθέσουμε ότι θέλουμε πάντα τα γόνατα να είναι ελληνικισμένα. Δεν θέλουμε τα γόνατα. Γιατί πάντα μιλάμε για ασφαλεία, είμαστε έτσι. Δεν θέλουμε δεδομένα γόνατα, θέλουμε λίγο λυγισμένα και τα δύο σε μία επαφή. Μπορεί να είναι έτσι ασπίδα, μπορεί να είναι έτσι ασπίδα, μπορεί να είναι έτσι ασπίδα. Με όποιον τρόπο θέλουμε και μας βολεύει. Αρκεί να είναι κολλητά πάνω μας και να ψατεύουμε τα ζωτικά σημεία. Πάμε. Sí.
Πάνω ότι δεν κάνει. Μπες μέσα, Μιχάλη, μπες μέσα. Για πέρασε τον. Βάλε τις πάνω του. Μπαμ, μπαμ. Και πόναγα, δηλαδή πιο πολύ είχα τον νου μου στις κλίδες παρά στο χτύπημα. Με πόναγε και με κάρφωνε κάτω. Και στο έλαμος που του είχα να με πιάσει από εδώ και να με τραβάει, πάλι αυτό το πράγμα ήταν ζωτικό. Και πάλι κάτω και με χτύπα και καλά. Τα χτυπήματα ήταν καλά. Εγώ δεν μπορούσα, δηλαδή κάποια στιγμή έβαλα το τέτοιο έτσι και δεν μπορούσα να το πιάσω με τα γόνατα. Πλήρες που τα βάζεις τα γόνατα. Γιατί δεν τον έχει το πάνω του μετά. Καταλαβες. Πρέπει να τον προστατεύσει. Βλέπεις ότι δεν θα τον προστατευτεί. Έχει μπει σε τέτοιο. Προστατεύσε τον. Εντάξει, σιγά σιγά. Τα πρώτα χτυπήματα είναι πάρα πολύ καλά. Πολύ δυνατά. Μετά με την επιστροφή λόγω κούρασης πιστεύω ότι ήταν πιο καρφή και λιγότερο διεισδυτικά, λιγότερο να μπορούσε στη βάση. Αλλά αυτό ήταν επειδή ήταν λίγο κούραση. Προτείνω περισσότερη διείσδυση. Πιο μέσα. Κάνε το βήμα πιο μέσα. Εγώ είδα ότι φοβήθηκε λίγο, επειδή στην αρχή έπεσες και άρχιζες μετά να έρθεις. Εντάξει. Μπορεί να κάνεις και εγώ που πάνω. Δεν είναι παράλογο που είμαστε εκεί. Ήταν πολύ γρήγορα και έχεις πολύ μεγάλο κομμάτι. Δεν ξέρω γιατί. Ακόμα και το στέκεσαι στον τοίχο, αρχίζεις και βαρεθιές. Δεν βαρεθιές. Εντάξει. Γιατί φάνηκε λίγο στα γόνατα που βαρεθιές. Όχι, απλά πιστεύω. Να είναι λίγο πρέσβος. Αλλά θα ρωτήσαμε απλά. Πάμε! Ψηλά, έλειψε ο λαιμός. Πώς? Έλειψε ο λαιμός, λέω. Ναι. Πρέπει να σου πιέσει από ρούχο. Δεν μπορούσε να σου πιέσει από το σβέρκο. Τον έπιασα, αλλά φοβόμουν να τον χτυπήσω. Γιατί φοβάσαι, παιδί μου, να τον χτυπήσεις. Ολόκληρη ασπίδα μπροστά σου δεν έχεις. Όχι, φοβόμουν να τον χτυπήσω στο λαιμό όπως χτύπησα εγώ στους κλίδες. Με χτύπησε στις κλίδες. Ναι, τι να κάνουμε. Άρα λοιπόν, διακρίνουμε εδώ πέρα κάποιους παράγοντες ανασταλτικούς προόδου. Και δεν θέλει ο Μάνος. Όχι, εννοείται. Δεν θέλει να θέλει ο Μάνος. Εδώ λέω ότι θες εσύ, αλλά ο φόβος σου φέρνει κι άλλο. Πρέπει να φύγεις. Τι έμαθες σήμερα? Αριθμή καρπαλιά. Έμαθα ότι πρέπει να πιστευόμαστε το συνάδελφό μας στην προπόνηση, γιατί δεν μπορεί να υπάρξουν σοβαροί κατασμοί. Να μην φοβάμαι το σταυρό μου για τη προπόνηση. Να κουνάω καλύτερα το σώμα μου, να έχω καλύτερη μηχανική του σώματός μου πάνω στην άσκηση. Και ότι ελπίζω ο πρόεδρος να τη σύγχρονο. Μάλιστα. Καλύτερα. Καλό βράδυ. Γεια σου. Γεια σου, Τζέλντα. Μια μόνη μας. Κουράστηκες αρκετά? Όχι. Εγώ το χάρη σου. Ναι, δεν πήγα. Συγγνώμη. Πολύ δυνατά χτυπήματα. Ένιωθα το χτύπημα σαν να πραγματικά σαν να φεύγει από μέσα μου το. Δηλαδή το μπάσο, το ένιωθα. Ωραία. Έπαιγε. Αλλά δεν ένιωθα πιάσιμο.
Καλό, καλή και από την μπλούζα την αμαρτυρότητα. Χρησιμοποίησε. Εγώ τη φοβόμουν. Πιάσε μπλούζα, πιάσε σβέρκο, πιάσε κάτι. Δεν είναι αυτό το πιάσιμο, είναι αυτό το χτύπημα. Τι παίρνεις εσύ από αυτό. Για να το πιάσω. Αυτό. Απαγή. Εγώ ακούγει κάτι ακόμα. Ότι έτσι και τύχει κάτι, θα βάλω γόνατο. Γιατί το γόνατό μου σκίζει. Ενώ η γονατιά μου πριν, η αγωνιά μου πριν δεν ήταν. Άρα με εκεί πέρα θα υπολογίσω στο βάρος του ποδιού μου. Καταλαβες. Ένας μπουφές είναι και ο καθένας προσαρμόζεται στο δικό του skill set και στο δικό του σωματότυπο. Και mindset. Άλλος δεν μπορεί να έρθει κοντά, άλλος είναι από μακριά. Ο Μιχάλης είναι με τα πόδια του μακριά, μάλλον τους παρατηρήσει. Παίζει με τις κλωτσιές. Τα γόνατά του λείπουν το βάθος. Δεν είχε το ίδιο feedback. Αμέ. Ωραία. Πιάνουμε τη δασπίδα. Θα ξεκινήσουμε με spike και ένα συνεχόμενο χτύπημα που θα αποπεί στη μέση της τάξης αν όχι στο τέλος. Δηλαδή θα αρχίσει μια κλωτσοπατινάδα που θα το φτάσει σίγουρα μέχρι τη μέση της, τάξης. Εάν από εκεί και πέρα μπορούμε να διατηρήσουμε το ρυθμό με να φτάσει τέρμα, καλώς. Αλλιώς σταματάμε και ξεκινάμε. Εντάξει, το λιγότερο, το περισσότερο, δύο φορές. Πάμε. Μπαμ, 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 και παίζουμε μέσα. Εντάξει, όλα, τα πάντα. Όπως νιώθεις καλύτερα για τον ώμο σου. Κύριε, πάμε. Πήγαινε εσύ εδώ, θα το λέω λίγο εδώ. Πάμε, κλωτσοπατίνα, πάμε, 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 πάμε. Πάμε, Μιχάλη, πάμε. Το δάσκαλο, ελέγχτε. Αυτός που κρατάει, αυτός που βαράει, ελέγχει και την πορεία του και το... Δάσκαλο. Μόλις έφαγες μήνυση από κάποιον τον οποίο δεν πρόσχες και έριξες αυτόν απάνω του και έσπασες το πόδι του. Και τώρα τρως μήνυση εσύ. Γιατί εσύ προκάλεσες το ατύχημα το δικό του. Λοιπόν, κύριε, η ερώτηση είναι απλή, δεν χρειάζεται πολλά τώρα. Ένιωθε ζωή. Στον Μιχάλη. Ένιωθε ζωή στον Μάνο. Ναι. Είδες διαφορές μεταξύ τους. Είδα διαφορές. Πιο δυνατά τα χτυπήματα του Μιχάλη. Ο Μάνος όμως έχει πιο φωτόν αίσθητο. Δηλαδή. Πολλά. Είδανε από εδώ μέχρι εκεί. Ναι. Έφτασες και από τη μία και από την άλλη. Έφτασες. Ναι. Πού έφτασες πιο γρήγορα, πού έγινε πιο μεγάλη. Με τον Μιχάλη. Με τον Μιχάλη. Ναι. Άρα κάτι κάνει ο Μιχάλης διαφορετικό με Μάνο που σε σένα έχει μεγαλύτερο αποτέλεσμα. Ναι. Ωραία. Τρία, δύο, ένα. Πάμε! Έχει γριάρι! Έχει τα πάντα! Δεν προχωράει το χάμερ. Δεν προχωράει το χάμερ, τέλεια. Και τι κάνει το άλλο σου χέρι. Πάμε! Αλλάξτε. Ναι, ναι, ναι. Πάμε! Αλλάξτε, ναι. Κάνε εσύ. Ο Χάρης, όταν στο Spike κουτσά στραβά μπορούσα να τον αντέξω. Όταν έκανε το ψηφισμό και την αγωνία δεν μπορούσα. Δεν μπορούσα, με πήγαινε πίσω, οπωσδήποτε. Δηλαδή, και κόντρα να βάζα, θα με πήγαινε έστω και λίγο, θα με πήγαινε πίσω. Ωραία, ξεκινήσαμε το μάθημα λέγοντας ποιες είναι οι διαφορές των ασκήσεων μεταξύ τους, των επιδημάτων. Τώρα το πιάνουμε στο δίωμα.
Κάτι να πω και εγώ εδώ, μάλλον γιατί κάναμε ένα σκένα. Ήσουν σε mode άσκηση, ενώ ήταν και ζωπατινάδα, ξύλο. Δηλαδή δεν ένιωσα ομαλάκα, ένιωσα αντάξει πάνω. Καταλαβές. Δεν ένιωσα ότι παλεύω με τέρας, ένιωσα ότι παλεύω με κομμάτι. Δεν ένιωσε ομή βία. Ναι. Αυτό δεν ένιωσε. Άρα, συνέστημα, συναισθηματικό περιεχόμενο. Να προτείνω τώρα κάτι έτσι πιο ελεύθερο. Να κρατήσουμε την ασπίδα πίσω στην πλάτη καλά έτσι. Και ο άλλος μπροστά να βγάλει αμόκ. Αφήσει τους ελέγχους και να βγάλουμε την ομίδια που θέλουμε πέρα. Εντάξει, δηλαδή Λίνα, μην κάνεις να σε σκόψω, θα πας κατασμούς τώρα, οπότε χαλάρωσε με αυτό. Να σκεφτώ με αυτό. Και να το δεχάω πίσω έτσι στέρμα. Ξύλο. Ξύλο, ξύλο. Φεύγω γιατί το στόχος μου είναι να φύγω πέρα από τον τοίχο. Πολύ καλά χτυπήματα, το νιώσα τώρα. Λίγο και λίγο φωνή, λίγο γρήγορη μάτσα, λίγο. Αλλά τα χτυπήματα σου ήταν ξύλο. Παμ, 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 παμ. Ήταν πολύ καλό. Βγάλε και λίγο φωνή, έτσι λίγο και το ηχητικό να παίξει. Πρέπει να. Λίγο και εγώ στο τέλο δεν ήμουν, αλλά ναι, οκ. Okay. Άρχισε να λίγο. Λειτουργικό. Δεν είδα το κτίνο, αλλά πήγε τρένο. Ωραία. Αποδοτικό δηλαδή. Να το κρατήσουμε. Αποτελεσματικό. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Για πάμε. Λοιπόν, τα χτυπήματα ήταν συνεχή, κάποια πιο βαριά, δηλαδή όπως είπα και προηγούμενος, ο αγώνας του Χάρη με τον ψηφισμό του δεν είναι διαχειρίσιμος, πρέπει να κάνεις οπωσδήποτε πίσω, αλλιώς δηλαδή, το επόμενο χτύπημα θα σε βρει πάρα πολύ, πολύ περισσότερο. Εντάξει, παιδί μου. Πάντως ήταν συνεχές και αποτελεσματικό. Αυτό. Ήταν συνεχές. Συνεχές και με φωνή και πολύ καλό. Άρα έχει πρόοδο. Θοδωρή, ναι. Πολύ καλό. Πολύ καλά τα χτυπήματα. Εντάξει. Θέλει δουλειά. Ήταν συνεχές. Θα πέφτει τα παιχνίδια και πάμε τυχόν.